Αλλάζουμε θέμα ξανά και 6 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, ο Ισραηλινός στρατός αποχωρεί από το νότιο τμήμα του θύλακα, ξεκαθαρίζοντας όμως πως δεν πρόκειται για υποχώρηση, αλλά για αναδιάταξη δυνάμεων. Την ίδια ώρα, εν μέσω απειλών για το τέλος του σιωνισμού, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών μεταβαίνει στη Συρία. Νέα φάση πολέμου στη λωρίδα της Γάζας, καθώς τα Ισραηλινά στρατεύματα εγκαταλείπουν την καθημαγμένη πόλη Χαν Γιουνίς, αφήνοντας μόνο μια ταξιαρχία καταδρομέων στην περιοχή. Ο Χαμάς הפסיק לתפקד כארגון צבאי ברחבי רצועת עזה. הכוחות יוצאים החוצה ונערכים למשימות ההמשך שלהם. Σε ένα απέραντο πεδίο ολέθρου, με όλα τα κτίρια να έχουν γίνει ερείπια, επιστρέφουν ορισμένοι από τους εκτοπισμένους κατοίκους. Στην Τεχεράνη, κορυφαίοι αξιωματούχοι απαιτούν σε όλους τους τόνους εκδίκηση για το αιματοκύλισμα στο Ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό, την οποία σήμερα επισκέπτεται ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Μελάτι Ιράν δαρπέι ειν γενοιάτ, ρεζίμε σαχιονιστή ρα μουτζοζάτ χωχάτ καρτ. Αξιωματούχοι πληροφοριών σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν πως η απάντηση του Ιράν μπορεί να έρθει και πριν από τη λήξη του Ραμαζανιού, δηλαδή μέσα στην εβδομάδα. צה"ל יודע להתמודד גם עם איראן, בהתקפה ובהגנה. נערכנו לכך, יש לנו מערכות הגנה טובות. Η σύραξη επεκτείνεται στο Λίβανο, όπου νωρίς το πρωί οι Ισραηλινές δυνάμεις πλήττουν κέρια το χωριό Ας-Σουλτανία, εξοντώνοντας διοικητή επίλεκτης δύναμης της Χεσμπολάχ. Στο Κάιρο, οι συνομιλίες για εκεχηρία διακόπτονται, με αξιωματούχο της Χαμάς να δηλώνει ότι δεν έχει σημειωθεί πρόοδος, διαψεύδοντας φήμες και ελπίδες για προσωρινή ανάπαυλα στον πόλεμο. Στο Ουκρανικό μέτωπο, ο Διεθνής Συναγερμός έχει σημάνει για τα χτυπήματα στους αντιδραστήρες του πυρηνικού εργοστασίου στη Ζαπορίζια. Το Παρατηρητήριο των Ηνωμένων Εθνών αναφέρει ξεκάθαρα πως ο κίνδυνος ενός πυρηνικού δυστυχήματος αυξάνεται δραματικά. Παράλληλα, προβληματισμό στο Κίεβο προκαλούν οι δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ ότι η Ουκρανία ίσως χρειαστεί να κάνει συμβιβασμούς. Καμπανάκι κινδύνου για πυρηνικό ατύχημα, κρούει η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας μετά από τα νέα χτυπήματα με ντρόουν στο εργοστάσιο της Ζαπορίζια. The risk of a major nuclear accident after a drone strike on the Zaporizhia plant. Both Ukraine and Russia have regularly accused the other. Οι δυνάμεις της Μόσχας εντείνουν τις επιθέσεις, με την Ουκρανία να προειδοποιεί τους δυτικούς της συμμάχους πως ξεμένει από πυρομαχικά. Προβληματισμό προκαλεί στο Κίεβο η δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ πως η Ουκρανία θα πρέπει να αποφασίσει για πιθανούς συμβιβασμούς. Η Ουκρανία that decides what kind of compromises they're willing to do, we need to enable them to be in a position where they can actually achieve an acceptable result around the negotiating table. Η Μόσχα διεξάγει πολεμικά γυμνάσια στον Αρκτικό ωκεανό και προχωρά σε δοκιμές βαλιστικών πυράβλων, την ώρα που ο Σεργέη Λαυρόφ πραγματοποιεί επίσκεψη στην Κίνα με σκοπό την σύσφιξη των σχέσεων με το Πεκίνο, διπλωματικού και οικονομικού εταίρου κλειδιού για τη Μόσχα.